Γεια σας. Τι γίνεται, Τάσο? Λοιπόν, καλά, καλά. Είσαι, είσαι, πού είσαι Αυστρία. Τώρα? Είναι στην Αυστρία. Στο Σλάτμινγκ. Σλάτμινγκ, γεια. Ναι, ναι, είναι ένα, ναι. Είναι ένα χωριό, ναι. μία ώρα από το Σάλτσμπουργκ. Ναι. Πολύ πράσινο, βουνό. Ναι. Καλή θερμοκρασία. 15. Τώρα και καλοκαιρία. 15 το βράδυ, 14 το βράδυ, το μεσημέρι με ήλιο 20-21. Ωραία. Πριν έρθει ο Παναθηναϊκός εδώ έβρεχε κάθε μέρα. Τώρα έχει βελτιωθεί ο καιρός, δεν έχει βροχές. Μήνυμα. Έχει, ναι. Έχει πολύ συννεφό όμως κάποιες ώρες ημέρας. Τέλος πάντων οι συνθήκες είναι ιδανικές. Προκολλήθηκε πριν από λίγο η προπόνηση. Μια προπόνηση που είχε και διπλό για αρκετή ώρα. Με συνδυασμό του pressing, της κατοχής και της ανάπτυξης, αυτής της ασκής που κάνει ο Αλόσο από την πρώτη μέρα που βρίσκεται εδώ η ομάδα, δίνει πολύ μεγάλο βάρος στο pressing, φωνάζοντας και ο παίκτες συνέχεια press, σε μεγάλη ένταση προπονήσεις. Mm-hmm. Και από σήμερα θα έχει, να πούμε δύο πράγματα καταρχάς. Το ένα είναι ότι σε λίγη ώρα ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολέου του Γιάννη Κότσιρα για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Κότσιρας έρχεται το απόγευμα. Μάλλον το απόγευμα θα είναι στην προπόνηση. Απογευματινή μαζί με τον Τάσο Μπαγκασέτα και τον Δημήτρη Λιμνιό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι ο Ντραγκόφσκι θα είναι και τα επόμενα τρία χρόνια παίκτης του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να έρθει αύριο στην Αυστρία, να ενταχθεί και αυτός στην προετοιμασία της ομάδας. Και το τρίτο είναι ότι τις επόμενες ώρες θα μάθουμε εάν θα έρθει και ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος θα κάνει μια επανεξέταση για τον νόμο του. Και ανάλογα με το αυτό που θα αποφασίσουν οι γιατροί, θα έρθει ή όχι στην Αυστρία. Δηλαδή, αν δουν ότι το έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημα και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος υποτροπής, θα έρθει και θα αρχίσει το πρόβλημα. Εξάρθρωση. Αν δουν ότι χρειάζεται. Είχε πάθει κάκωση, ναι, ναι. Κάκωση το νόμο, είχε πάθει στο μάτι της Εθνικής. Α, αν δουν ότι έχει το παραμικρό ρίσκο και ότι θέλει, ναι. λίγη ακόμα δουλίτσα, ενδυνάμωση δηλαδή, mm-hmm. τότε δεν θα έρθει. Okay. Δεν θα έρθει, θα ενσωματωθεί στην ομάδα στην Αθήνα. Το πρώτο φιλικό είναι το Σάββατο με μια ομάδα τρίτης κατηγορίας στην Αυστρία. Ουσιαστικά θα είναι ένα ξεμόδιασμα να δει κάποια πράγματα τα οποία δουλεύει στις προπονήσεις ο Αλόνσο. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπω εγώ από τις πρώτες μέρες είναι ότι αυτό που ξέρουμε για τον συγκεκριμένο προπονητή και τις ομάδες που έχει δουλέψει, ότι θέλει να παίζει γρήγορα την μπάλα, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου το να έχει την μπάλα απλά για να την έχει. Θέλει να υπάρχει, να παίζει κάθετα και το δείχνει mm-hmm. στους προπονήσεις και το ζητάει στους παίκτες, όπως και το pressing σε ψηλή ένταση ψηλά. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις. Σήμερα είχαμε τον πρώτο τραυματισμό. Κρυπαράκος, ο νεαρός, έπαθε θλάση πρώτου δευτέρου βαθμού και θα χάσει την προετοιμασία. Και σιγά σιγά αυτό που μένει να μάθουμε αυτή την εβδομάδα μετά το Μαξίμοβιτς και τον Μπάλντοκ που είναι οι δύο πρώτες μεταγραφές. Ο Μαξίμοβιτς θα ενταχθεί στην ομάδα μόλις τελειώσει τις υποχρεώσεις του με τη Σερβία. Ο Μπάλντοκ έχει μια ιστορία σε Εύρη United, δεν τον αφήνει να κάνει να αρχίσει το πονήσεις πριν από την 1η Ιουλίου, γιατί τυπικά έχει συμβόλαιο μαζί της 30 Ιουνίου. Το αντίστοιχο πρέπει να είναι με τον Πρινιόλ και τον Παναθηναϊκό. Ναι, απλά με τον Πρινιόλ και τον Παναθηναϊκό η διαφορά είναι ότι δεν υπήρξε κάποια επαφή της ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό να ζητήσει κάτι. Mm. Ενώ εδώ υπήρξε επαφή του Παναθηναϊκού με τη Σεβίλη United και η Σεβίλη United το αρνήθηκε, ναι. και θα ξεκινήσει ο προπονήσεις 1η Ιουλίου. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι το αριστερό μπακ. Έχουμε πει πάρα πολλές μέρες ότι ο βασικός στόχος της ομάδας είναι ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή, όχι νομίζω, μέχρι την Παρασκευή ο Γιαννούλης έχει πάρει την οριστική του απόφαση. Και αν μέχρι τότε έχει κάποια ομάδα από το εξωτερικό που να του κάνει πρόταση και να τον καλύπτει, okay, θα πάει στο εξωτερικό. Αλλιώς ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλές πιθανότητες, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν κάνει προτάσεις και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ στη Γιαννούλη. Αλλά νομίζω η ΑΕΚ έχει παρατηθεί πάντως. Ο ΠΑΟΚ, εγώ νομίζω ότι έχει παρατηθεί. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει προτάσεις. Στη διάρκεια λέω εγώ. Ναι, μπορεί, ναι. μπορεί. Στη διάρκεια όμως έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ ναι. επίσης του έχει κάνει μεγάλη πρόταση, αλλά και ο Παναθηναϊκός του έχει κάνει την καλύτερη ναι. πρόταση από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε ποια είναι η τελική του απόφαση. Πιστεύω ότι μέχρι Παρασκευή Σάββατο αυτό θα ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα αριστερό μπακ. Να πούμε ότι τώρα στους προπονήσεις παίζει ο Φικάη εκεί και ο Κυριόπουλος όταν παίζουν διπλό. Οι δύο παίκτες, ο ένας ή ο Φικάη. Φικάη, Φικάη, Φικάη.
Κάτι το center back μου. Ο Σπιτσιρικάς. Που παίζει και αριστερό back. Που παίζει και αριστερό back. Και πέστε στην προετοιμασία και την περσινή. Καλά στοιχεία έχει αυτός. Ο Κυριόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο είναι εξτρεμάκι και τον έχει βάλει πιο πίσω τώρα κατά ανάγκη ο Αλόνσο. Σε στέλνει Χατζηδωρίδη δηλαδή είναι. Αριστερός. Όχι. Όχι λέω σε στέλνει δηλαδή τη θέση που παίζει. Γιατί και ο Χατζηδωρίδη δεν παίζει μπροστά. Αλλά μπορούσε να το γυρνάς. Μου φυκάει. Εντάξει τώρα... Όχι για το φυκάει, για τον Κυριόπουλο που είπε. Ότι παίζει εξτρέμ. Έχει γίνει κατά ανάγκη. Δηλαδή αν έρθει από τη στιγμή που θα έρθει το αριστερό μπακ, είτε είναι ο Γιαννούλης είτε κάποιος άλλος. Θα πάρει... Είναι υποχρεωτικό να πάρει δεύτερο ρε εσύ Τάσο. Θα μου πεις πάρε τον πρώτο πρώτα και βλέπουμε για δεύτερο. Όχι, έχει τον Μλαντένοβιτς. Τι δεύτερο. Έχει τον Μλαντένοβιτς, μπράβο, με συγχωρείς. Ναι, σωστός. Καταλάβες. Ο οποίος κάνει και καλό γύρο, by the way. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Σίγουρα γίνεται προσπάθεια για εξτρέμ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κάτι πολύ δυνατό στα εξτρέμ. Να πάρει ένα παίκτη στυλ Μπερνάρ, αλλά για να καταλάβετε... Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει δύο κινήσεις για μένα, Τάσο, πολύ δυνατές. Με την προϋπόθεση ότι θα φύγει και ο Ιωαννίδης. Δηλαδή και ένα παίκτη στη θέση του Μπερνάρ, αλλά και ένα παίκτη στη θέση Παλάσιος. Ναι. Τον ξεχνάμε τον Παλάσιος. Ανεξάρτητα από το περσινό του πρωτάθλημα. Ναι. Και έχει το Μαντσίνι. Ναι. Το Μαντσίνι καλός είναι δραματικός. Όχι, όχι, εγώ άλλο είπα. Μάλλον παρεξηγήθηκα. Δύο εξτρέμ θα πάρει σίγουρα. Δύο σίγουρα εξτρέμ. Απλά λέω ότι το ένα εξτρέμ από τα δύο. Θα είναι ψηλό, πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Όχι ότι ο άλλος δεν θα είναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ένας θα είναι φτασμένος θα είναι ο ένας. Ένα παίκτη, μπράβο, που θα είναι και όνομα και ο άλλος θα είναι μιας πολύ καλής και φυσικά. Και πάντως, εγώ λέω κάτι απλό. Για να είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει ένα παίχτη επίπεδου Μπερνάρ, όπως ήταν ο Μπερνάρ, και ένα παίχτη καλύτερο από τον Παλάσιος. Που δεν είναι απλό. Ναι, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι. Και αυτή είναι η στόχευση. Απλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτούς τους παίκτες να τους κλείσεις άμεσα τώρα. Δηλαδή θέλει λίγο υπομονή. Ειδικά τον παίκτη στην Μπερνάρ. Αλλά σίγουρα ένα εξτρέμ μέχρι να παίξει ο Παναθηναϊκός το πρώτο προκριματικό στις 25 Ιουλίου θα έχει αποκτηθεί. Τι πιάτσα κοιτάνε περισσότερο. Λατινική Αμερική. Από ό,τι βλέπω Αργεντινή κοιτάνε. Γιατί βλέπω ότι κάθε μέρα. Εντάξει. Γράφονται κάτι για τον Αμερικανός. Βγήκε το όνομα του Παβών, χωρίς ο Παναθηναϊκός να επιβεβαιώνει ότι γίνει πρόταση. Είναι ένας παίκτης που απασχολεί. Αλλά δεν νομίζω ότι κοιτάνε μόνο εκεί. Κοιτάνε και Ευρώπη, κοιτάνε παντού. Δύο πολύ καλά εξτρέμ θέλουν, διότι είναι φανερό ότι ο Αλόνσο θέλει συγκεκριμένα πράγματα από τα εξτρέμ. Θέλει πολύ μεγάλη ταχύτητα και πολύ καλή στενοσμένα. Και τουλάχιστον ο ένας να έχει το γκολ. Έγινε. Άντε, καλή καλά Βούρστελ και τα λέμε αύριο.